Κοίτα εκεί πάνω.
Δεν έτυχε να βρείτε την ακονόπετρα, μήπως? Δεν βρήκαμε καμία ακονόπετρα. Αυτό το στιλέτο ανήκει στον Ρίβερ που το πήρε. Πήραν τα πιο καλά πράγματα. Λοιπόν, ορίστε, πάρε αυτό. Σε αντάλλαγμα για το στιλέτο. Το στιλέτο που φέρατε είναι αρκετά ενδιαφέρον. Άτεχνο σχέδιο, αλλά η κατασκευή είναι γερή. Πού ακριβώς το ναό το βρήκατε? Στην πλάτη ενός Ρίβερ. Είπε ότι ήταν μέλος μιας μεγαλύτερης οικογένειας. Μήπως αυτοί πήραν την ακονόπετρα? Αρκετά πιθανό. Ξέρω ότι έχω ξαναδεί το σχέδιο. Έχω μια χάρη να ζητήσω. Μη θυμάστε το στιλέτο που μου δώσατε? Το στιλέτο καρφώθηκε στην πλάτη του Ρίβερ, τον οποίο σκότωσε ο ίδιος του ο γιος. Ναι, δεν το έχω ξεχάσει. Βρήκα ότι ανήκει σε μια ομάδα Rivers που έχουν τη βάση τους στο οχυρό Νόρθρι. Στοίχημα ότι εκεί πήγαν τη λία τους από την αποθήκη του Φάφνιρ. Μαζί με την ακονόπετρα που θα ήταν χρήσιμη για να σας βοηθήσω. Άλλο ένα κυνήγι θησαυρό. Ανώφελο. Όχι αν ο Σίντρι μπορεί να μας φτιάξει καλύτερο εξοπλισμό με αυτή την ακονόπετρα. Ακονόπετρα. Επίσης, ο γιος του Ρίβερ σκότωσε τον πατέρα του.
Όταν πάρετε την ακονόπετρα, δείξτε μεγάλη προσοχή στο χειρισμό της. Άλλωστε, είναι ανεκτίμητο κοιμήλιο. Δεν το πιστεύω ότι ένας γιος θα σκότωνε τον πατέρα του. Είναι τρελό. Έτσι. Ναι, ναι. Ξέρουμε μόνο τη μία πλευρά της ιστορίας. Αλλά έλεος, τον ίδιο του τον πατέρα. Και εσύ μου τη δίνεις μερικές φορές, αλλά... Αλήθεια. Εντάξει. Μερικές φορές, ναι. Λίγο. Αλλά δεν θα σε μαχαιρώνω ποτέ πισόπλατα. Όχι. Αυτή η οικογένεια δεν ήθελε να μπει κανένας μέσα. Πώς θα περάσουμε από εκεί? Κάπως θα σηκώνεται η πυλή. Ίσως με το μεγάλο νερόμυλο. Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ. Πότε θυμούνες? Τι? Εμένα, πότε? Α, μερικές φορές.
Όταν εσύ δεν πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω κάτι. Ενώ εγώ μπορώ. Δεν είναι πάντα εύκολο να γνωρίζεις. Αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω. Είμαι μικρός. Πού να είναι αυτή η ακονόπετρα? Τελειώσαμε εδώ. Εδώ, μικρέ. Αμέσως. Α, αναρωτιόμουν γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω. Νίκη! Πειρά δεξιά σου! Yeah!
Τι έγινε εδώ πέρα? Είναι ο γιος. Ο γιος του? Πώς το ξέρεις? Η σφραγίδα ταιριάζει με το στιλέτο στην πλάτη του πατέρα του. Αμύνθηκε, μα δεν ήταν αρκετό. Τον πρόδωσαν. Η προδοσία για να προδοσία. Υποθέτω ότι η δολοφονία του πατέρα του δεν τους βρήκε όλους σύμφωνους. Νόμιζε ότι ήταν ηγέτης. Του στήχησε τη ζωή του. Υποθέτω. Κοίτα εκεί πέρα, στα πόδια του. Ο ακονόλιθος. Ναι, έσπασαν τα μούτρα του πάνω του. Αλήθεια? Φύγαμε! Προσοχή! Λοιπόν, μικρέ, οι Rivers έχουν πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες. Αν κάτι δεν λάμπει, δεν τρώγεται και δεν πίνεται, ίσως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο.
Κοίτα εδώ. Μα... Κοίτα, κι άλλος χάρτης θησαυρού. Διάβασε. Λέει, ψεύτικος ηγέτης. Είναι γραμμένο παντού εδώ. Κοίτα εδώ. Αμέσως. Έχει ένα πάπυρο εδώ. Άνοιξε στο γιο. Έχει ολόκληρο κατεβατό εδώ πέρα. Πατέρα, συγχώρεσέ με. Είμαι γεμάτος τύψεις. Μετανιώνω για τις πράξεις μου. Μακάρι να το σκεφτόταν προτού αναλάβει δράση. Δεν θα το μετάνιωνε τώρα. Σωστά. Ναι. Να το πηγαίναμε στον πατέρα του. Στην αποθήκη.
Κάτι βλέπω εκεί κάτω. Πώς πήγε στο όχυρο? Βρήκαμε την ακονόπετρά σου. Α, υπέροχα! Τα σημάδια είναι ασυνήθιστα. Το χρησιμοποίησαν οι Rivers για να διαλύσουν έναν άλλο River. Ω, υπέροχα. Ορίστε για τον κόπο σας. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τη νέα ακονόπετρα. Δεν έχει σπουδαία όψη, όμως πραγματικά σφίζει από μαγεία. Χρειαζόμουν καινούρια, αφού ο αδερφός μου δανείστηκε την τελευταία. Τον είδα να τη σαλιώνει. «Για να γλιστρά!» είπε. Δεν τη ζήτησα πίσω. Ο Μπρόκο και εγώ δουλεύουμε σε κάτι ξεχωριστό για σας, στο ναό. Πανέτοιμος. Σας πιάσουν τα ντρόγκα. Συνέβη στην πόλη. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, μικρέ. Εγκαταλείφθηκε πολύ πριν έρθει ο Γιόρμουνγκάντρο και πλημμυρίσει το μέρος. Mm.
Αυτός ο δράκος είναι του Μπάλντουρ, έτσι. Ναι. Και τον σκότωσες για να με σώσεις. Ήταν πολύ ηρωικό. Γιατί είμαστε ακόμα εδώ? Μπροκ και εγώ δουλεύουμε ένα νέο σχέδιο στο ναό. Επισκεφτείτε το σώμα. Ατρέα, ακολούθαμε. Αμέσως. Γιατί γυρίζεις? Βρήκαμε το γιο σου. Τον πρόδωσαν κι αυτόν. Βρήκαμε μέρος από το ημερολόγιο του. Φαινόταν μετανιωμένος που σε σκότωσε. Δεν μου κάνει κανένα καλό. Πώς έφυγε? Πέθανε πολεμώντας. Βρήκαμε 4 πτώματα δίπλα στο δικό του. Είχαν αποκεφαλιστεί. Χα! Ο Βάντριτ πάντα κρατούσε το σπαθί του καθαρό και ακονισμένο. Το έμαθε από μένα. Είναι ένας ύπουλος μπάσταρδος, αλλά ξέροντας ότι είναι στη Βαλχάλα με ηρεμή. Ευχαριστώ. Και πολύ καλά κάναμε. Χαίρομαι που γυρίσαμε πάλι από εδώ. Αυτός ο κλέφτης δεν άξιζε τη γαλήνη που του πρόσφερες. Ίσως. Όπως και να έχει, είναι ωραίο να βοηθάς τους άλλους. Ακόμα και τους νεκρούς. Μοιάζεις τόσο στη μητέρα σου. Είσαι πρόβλημα!
Επισκεφτείτε εμένα και τον Μπροκ στο ναό κάποια στιγμή. Ας το κάνουμε. Δεν χρειάζονται δικαιολογίες για να πεις γεια. Αδέρφη μου και εγώ φτιάχνουμε κάτι καινούριο. Τώρα που μιλάμε μεταξύ μας. Τι θέλεις? Με την ακονόπετρα και το σφυρί που μας φέρατε, ο Μπροκ και εγώ θα κατασκευάσουμε το Devengra Thicker, τη θρυλική πανοπλία των νάνων. Χρειαζόμαστε 3 ακόμα μυθικά συστατικά πριν πιάσουμε το σφυρί. Πού είναι? Δεν ξέρω. Η πανοπλία είναι θρυλική. Και οι λεπτομέρειες μπερδεμένες σαν τις κολότριχες ενός Γούλβερ. Περιμένεις να βρούμε κομμάτια βάση ενός μυθού. Ο Μότσογκνιρ, ο νάνος βασιλιάς, βρήκε 2. Αλλά όταν βγήκε να ψάξει για τον τρίτο... Πουφ! Εξαφανίστηκε. Μήπως βρείτε στοιχεία στο οχυρό του στο Κόνουνσγκάρντ. Για δείτε εδώ. Μια πέτρα εισόδου στο Κόνουνσγκάρντ. Έχει και το όνομά σου επάνω. Πόσο περίεργο. Το οχυρό είναι βορειοδυτικά από εδώ. Πίσω από τον πύργο του Σβάρταρχαϊμ. Μεγάλο πέτρινο κτίσμα, τρομακτική ατμόσφαιρα. Θα το καταλάβετε όταν το δείτε. Οι αδερφοί Χάλντρα επιστρέφουν στη δράση. Ω, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Δεν πίστευα ότι θα δω τη μέρα που θα δουλεύαμε ξανά μαζί. Αλλά το νιώθω σωστό. Ειδικά γι' αυτό. Είχα συνηθίσει να δουλεύω μοναχώς όλα αυτά τα χρόνια. Σχεδόν ξέχασα πόσο χρήσιμο είναι ένα επιπλέον ζευγάρι χέρια. Ξέχασα πόσο πιο εύκολο είναι να λιώσεις το μέταλλο αν υπάρχει άλλος να παρακολουθεί τη θερμοκρασία. Αυτή θα είναι η καλύτερη δουλειά μας. Μα χρειαζόμαστε λίγη βοήθεια από εσάς. Και ο Σίντρι τα βρήκαν μεταξύ τους. Τώρα είναι διπλά ενοχλητική. Α, είναι ωραίο να βλέπεις να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον ξανά. Ας δέσουμε τη βάρκα εδώ.
μικρέ. Εδώ πέρα. Αμέσως. Λέει, δόξα στο Μότσογνιρ. Στον Άνω Βασιλιά. Ήθε η βασιλεία του να είναι μακρά, επιτυχημένη και να βρύθει από ειρήνη. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Κόνουνσγκαρντ. Κοίτα, κι άλλος δράκος. Το βλέπω, μικρέ. Αλυσοδεμένος. Ελπίζω να βρούμε τους βωμούς των δεσμών. Αυτό το μέρος είναι τεράστιο. Τα καταφέραμε. Όχι και πολύ φιλόξενο μέρος, έτσι. Πολύ καλά. Πίσω στα δικά μας. Α, τίποτα. Εντάξει. Ο βασιλιάς εχμαλώτησε πολλούς δράκους, θα πρέπει να τους χρειαζόταν για να δημιουργήσει αυτή τη θρηλυκή πανοπλία. Ενδιαφέρουσα σκέψη, μικρέ. Και βγάζει νόημα. Σχεδόν ό,τι αφορά στους δράκους είναι χρήσιμο και περιέχει δύναμη. Δόντια, λέπια, ακόμα και περιττώματα. Περιττώματα? Α, τα σκατά. Τα σκατά του δράκου είναι ισχυρά. Ανέβηκε, πανίσχυρα. Το κεφάλι σε χαριτάει. Α, το ξέρα. Πρόσεχε!
Άφησε το πατέρα. Εξώπορτα. Αυτά τα υλικά είναι ιδιαίτερα για να φτιάξουν μια τόσο θρηλυκή πανοπλία.